Την κραυγή των παλινοστούντων της Τράκης άκουσαν αιρετοί, οι οποίοι βρέθηκαν στην διαμαρτυρία του Δημοτικού Κήπου Καβάλας. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει τους ομογενείς παλινοστούντες Πόντιους. Τους κοροϊδεύει διότι ο Υπουργός υποσχέθηκε σε πολλές ερωτήσεις που καταθέσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ και γραπτές ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις. Προσωπικά και εγώ έχω καταθέσει ερώτηση για το θέμα. Υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα δοθεί λύση. Βγήκανε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υποσχέθηκαν στους ανθρώπους αυτούς ότι θα βρεθεί λύση, ότι μάλιστα άμεσα επίκειται λύση και εδώ και μήνες δεν έχουμε δει τίποτα. Τι γίνεται λοιπόν, οι τράπεζες παίρνουν τους ανθρώπους αυτούς και τους απειλούν. Έχω ακούσει και εγώ προσωπικά συνομιλίες με τα funds που έχουν πάρει τα δάνειά τους και τους απειλούν ξεκάθαρα να πληρώσουν τα δάνεια, άλλωστε τους πάρουν τα σπίτια. Έχω ακούσει και εγώ συνομιλία δικού σας ανθρώπου που τον απειλούν αυτοί που τον παίρνουν τηλέφωνο. Να επαναφέρετε στη Βουλή για ποιο λόγο οι άνθρωποι που χρωστάνε δάνειο, δανειολήπτης, είχαν στο λογαριασμό κάποιο ποσό, 500 ευρώ, μήπως είναι τα λεφτά που πληρώνουμε η σύνταξή μου και βγάλανε όλα τα λεφτά από τους λογαριασμούς. Είναι δυνατόν? Όχι μόνο του παιδιού μου, του εγγονού μου τα λεφτά βγάλανε από το λογαριασμό. Για ποιο λόγο, έχουν δικαίωμα? Πριν από 23 χρόνια, 25, ήρθανε πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα. Τους αναγκάζουμε να ξαναγίνουν πάλι πρόσφυγες. Γιατί για λίγα λεφτά, για λίγα χρήματα, όταν χαρίζονται δάνεια, όταν χρηματοδοτούν εταιρείες οι οποίες έχουν φαλιρίσει και τους δίνουμε δάνεια. Και εδώ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθούμε να είμαστε σκληροί. Ο Δήμος Καβάλας θα είναι δίπλα τους. Θα στείλουμε ήδη επιστολές και στους υπουργούς, αλλά και ό,τι άλλο χρειαστούν θα είμαστε δίπλα για να δείξουμε ακριβώς την αντίθεσή μας σε αυτές τις φοροεισπρακτικές τακτικές. Υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι βγάζουν αποφάσεις, ας πάνε μια μέρα στους οικισμούς, ας πάνε μια μέρα στα σπίτια τους, να δούνε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι και μετά από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. Όμως να μην βγαίνουν και να μιλάνε για τον άνθρωπο. Πρόκειται για άτοκα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην πατρίδα τους. Αγκαλιάστηκαν όταν ήρθαν, αλλά σήμερα βρίσκονται σε αυτό το αδιέξοδο. Το ζήτημα είναι ανθρωπιστικό, είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής. Τα ληξιπρόθεσμα μέρη των δανείων τους έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και τα ζητάει η εφορία το ελληνικό δημόσιο. Τα δε υπόλοιπα έχουν την ίδια τύχη που έχουν και των υπολείπων δανειοληπτών. Κινδυνεύουν δηλαδή με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Το ζήτημα είναι ανθρωπιστικό, δεν αφορά όλη την επικράτεια. Οι παλινοστούντες έχουν εγκατασταθεί σε ορισμένες περιοχές, μία από αυτές είναι η Καβάλα, και πρέπει η κυβέρνηση και στο κομμάτι που αφορά τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και για τα δάνεια αυτά, να δώσει μία λύση πάνω απ' όλα ανθρωπιστική. Παριστάμεθα και εμείς ως πολιτικός φορέας το ΠΑΣΟΚ με τον γραμματέα του, τον κύριο Παπαδόπουλο. Και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά με την ιδιότητά μου ως πρώην βουλευτής κλήθηκα από τον κύριο πρόεδρο του Συλλόγου να παραστώ σε μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση σήμερα στο σημείο που γίνεται, ώστε να αναδειχθούν όλες οι ιδιαίτερα σοβαρές πτυχές ενός σημαντικού ζητήματος που αφορά στην υπερχρέωση μιας σημαντικής ομάδας της κοινωνίας και του πληθυσμού μας, που είναι οι Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, είναι έντονα πιεστικό σε μια λογική όπου δεν επιτρέπει σε όλες αυτές τις οικογένειες να έχουν μέλλον και να έχουν πολύ περισσότερο όραμα για το μέλλον των οικογενειών τους. Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποδείξει ότι είμαστε κοντά σε όλες τις αδύναμες ομάδες της κοινωνίας μας, πολύ περισσότερο όταν δοκιμάζονται κάτω από τέτοιες συνθήκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους ίδιους. Έχουμε δεσμευτεί δημόσια και θα το κάνουμε πράξη τις επόμενες μέρες, ώστε να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς την κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα
των δανείων που παραμένουν ανεξόφλητα από τις οικογένειες των Ελλήνων του Πόντου. Καλημέρα, βρεθήκαμε εδώ για να ακούσουμε τα προβλήματα. Όπως είπε και ο Δημήτρης, θέλουμε να ενημερωθούμε και σαν πολιτικός φορέας να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, να βρεθεί λύση στο πρόβλημα των ανθρώπων. Δυστυχώς πολλά από τα δάνεια αυτά μέχρι και σήμερα δεν μπόρεσαν να τακτοποιηθούν και επειδή ήταν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ουσιαστικά τα ποσά αυτά πλέον έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και στα αφημί των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να γίνονται κατασχέσεις πλέον περιουσιακών στοιχείων, πέρα από τα ακίνητα δηλαδή που τους είχαν παραχωρηθεί, να κινδυνεύουν και οι υπόλοιπες περιουσίες που τόσα χρόνια φτιάξανε με κόπο οι άνθρωποι. Έμπρακτα είμαστε μαζί τους, δίνουμε αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. Σας πληροφορώ ότι έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα των αδελφών μας παλινοστούντων. Ο πρόεδρος μας από το βήμα της Βουλής έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο θέμα αυτό και είναι ένα θέμα που έχουν απόλυτο δίκιο. Και θα σας πω γιατί έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι. Όταν ήρθαν εδώ πέρα, το ελληνικό κράτος για να τους βοηθήσει, τους έδωσε ένα ποσό από 40-60.000 ευρώ. Μιλάμε για 40.000 δάνεια. Εδώ πρέπει να το τονίσουμε με μεγάλα γράμματα. Τα δάνεια που δοθήκαν ήταν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Όταν εγώ πάρω ένα δάνειο και μπείτε και εσείς κύριε δημοσιογράφε και δεν πληρώνω εγώ, κυνηγάνε εσάς. Σε αυτή την περίπτωση ο εγγυητής αυτά τα δάνεια είναι το ελληνικό δημόσιο. Εγώ ξέρω ότι όταν κάποιος είναι εγγυητής είναι και καλοπληρωτής. Οπότε πρέπει το ελληνικό δημόσιο από τη στιγμή που μπήκε εγγυητής αυτά τα δάνεια να έρθει και να αποπληρώσει αυτά τα δάνεια ή να κάνει ένα πολύ μεγάλο κούρεμα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.